Γεια σας! Θα πιω λίγο καφέ. Καλησπέρα, σήμερα θα κάνω νωρίς το live. Υπάρχει λόγος που το κάνω νωρίς, γιατί θέλω να ετοιμαστείτε και ουσιαστικά να μπορέσετε να φτιάξετε σήμερα τη συνταγή. Όχι ότι έχει πολλή ώρα, δεν είναι τίποτα, απλά πρέπει να αφήσουμε λίγο στο ψυγείο να κρυώσει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ακόμα δεν έχει βγει ο κύριος Τσιόρδας να μιλήσει. Οπότε μπορώ να κάνω live. Είμαι live στο Instagram, από εδώ είναι το Instagram, από εδώ είναι το Facebook. Η συνταγή μας σήμερα είναι πάρα πολύ απλή. Ελπίζω το πρωί να φτιάξετε όλοι τα πασχαλινά κουλουράκια. Σε περίπτωση που δεν τα φτιάξετε ή δεν τα είδατε, μπείτε να δείτε το live στο Instagram και το live στο Facebook. Έχω κάνει πασχαλινά κουλουράκια το πρωί. Αύριο το πρωί θα κάνουμε μπουγάτσα. Αύριο το βράδυ θα κάνουμε. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα, θα δω. Και Κυριακή πρωί θα κάνουμε. Please. Ακολουθήστε με και θα φτιάξουμε πράγματα τέλεια. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικά τρουφάκια, σοκολάτας. Η διαδικασία για να ετοιμάσουμε το μείγμα μας θέλει ακριβώς ένα λεπτό. Δεν θέλει όχι ψέματα, δύο λεπτά θέλει. Δύο λεπτά. Οπότε σε δύο λεπτά το μείγμα μας θα είναι έτοιμο και θέλω να σας αποδείξω ότι μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε σοκολατάκια θέλετε. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, χωρίς να πληρώνετε πολλά λεφτά. Γιατί όντως, αν πας να πάρεις τρούφες σοκολάτας, είναι πάρα πολύ ακριβές. Εγώ θα σας αποδείξω πραγματικά με το τίποτα μπορείτε να κάνετε τρούφες σοκολάτας. Οπότε να χαιρετήσω όλο τον κόσμο. Γεια σας. Και να χαιρετήσω και όλο το Facebook. Λοιπόν, κάντε συνταγές με λίγες θερμίδες. Λοιπόν, θα κάνουμε συνταγές με λίγες θερμίδες με το που περάσει το Πάσχα, γιατί θα κάνουμε την Κυριακή αρνάκι. Το Σάββατο θα κάνουμε. Το επόμενο Σάββατο θα φτιάξουμε την. Πώς λέγεται αυτό το φαγητό που τρώμε το Σάββατο? Μαγειρίτσα. Οπότε θα γίνει χαμός. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν πάρα πολύ τα social media, θα έχουμε λίγο κοινό σχετικά με τα βραδινά που μαζεύουμε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να σας δείξω το πόσο απλό πράγμα είναι να κάνετε σοκολατάκια στο σπίτι. Οπότε ξεκινάμε, φύγαμε. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω από φωτισμό είμαι εντάξει, λογικά είμαι εντάξει. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε μέσα 180 γραμμάρια κρέμα γάλακτος εδώ. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα? Όχι. 280 σκούρα σοκολάτα. Μέσα στην κρέμα γάλακτος, κοιτάξτε, εδώ και εδώ. Λέω κάτι, δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο, ό,τι έχω κάνει είναι πανεύκολο, μπορείτε να το κάνετε όλοι ως τώρα, σωστά. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχετε μικροκύματα, βάζετε πάνω το μείγμα σε μπεν μαρί, ουσιαστικά σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει και λιώνετε όλο το μείγμα μαζί. Ή μπορείτε να λιώσετε πρώτα τη σοκολάτα, ή μπορείτε να λιώσετε να ζεστάνετε την κρέμα γάλακτος και να τη ρίξετε μέσα στη σοκολάτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείτε να ενώσετε τα δύο υλικά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εγώ θα κάνω ό,τι πιο απλό μπορώ να κάνω, αλλά και το μπεν μαρί δουλεύει μια χαρά. Δηλαδή, αν τα βάλετε στο μπεν μαρί και τα λιώσετε, θα δουλέψουν, θα γίνουν τέλεια. Και σε αυτό το σημείο μπορείτε να προσθέσετε ό,τι αλκοόλ θέλετε. Τι σας αρέσει? Σας αρέσει το ρούμι? Θα βάλετε ρούμι. Σας αρέσει το ουίσκι? Θα βάλετε ουίσκι. Σας αρέσει το κονιάκ? Θα βάλετε κονιάκ. Σας αρέσει το ούζο? Θα βάλετε ούζο. Πήγα το φως έτσι, φέραμε καλύτερα. Νομίζω πως φέραμε λίγο καλύτερα. Μπράβο. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση σε αυτά τα σοκολατάκια θα βάλω ρούμι. Γιατί ρούμι έχω στο σπίτι. Άμα είχα κονιάκ θα βάζα κονιάκ. Άμα είχα ουίσκι θα βάζα ουίσκι. Θέλω δύο κουταλιές της σούπας μέσα για να αρωματιστεί όλο το σοκολατάκι με ρούμι. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε αλκοόλ, δεν βάζετε αλκοόλ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ είμαστε. Κλείνουμε με μεμβράνη και βάζουμε στα μικροκύματα. Ξεκινάμε με 2 λεπτάκια στα 800 βατ, 2 λεπτάκια είναι αρκετά και θα δούμε στη συνέχεια άμα χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, η συνταγή ήταν ουσιαστικά αυτή. Τα σοκολατάκια σας είναι αυτά. Για να φτιάξετε σοκολατάκια χρειάζεται μόνο 2 υλικά, κρέμα γάλακτος και σοκολάτα. Τα υπόλοιπα όλα είναι περιτά. Σας είπα, μπορείτε να προσθέσετε αλκοόλ, μπορείτε να μην βάλετε αλκοόλ, μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς. Μετά, μπορείτε να μην βάλετε. Άμα θέλετε τα τροφάκια σας να είναι plain και να μην έχουν κανένα ξηρό καρπό μέσα, δεν βάζετε απλά ξηρό καρπό. Εγώ να βάλω ξηρό καρπό ή να μην βάλω? Ας χτυπήσω αυτό το ξηρό καρπό εδώ πέρα να υπάρχει. Οπότε λίγο κατευθείαν εδώ.
αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, φιστίκια, ό,τι σας αρέσει ρίξτε. Θέλουμε 125 γραμμάρια από ξηρόκαρπο. Οπότε η συνταγή είναι πανεύκολη. Ξαναλέω, 180 κρέμα γάλακτος. Η συνταγή αναμπαίνει αναλυτικά μετά, με το τελειώσει το live. Τέλεια. Αυτό ήτανε. 180 κρέμα γάλακτος, 280 μαύρη σοκολάτα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να προσθέσουμε είτε αλκοόλ, είτε ξηροκαρπό ή είτε ό,τι μας αρέσει. Εντάξει, η βασική συνταγή είναι 180 κρέμα γάλακτος, 280 μαύρη κουβερτούρα. Σε περίπτωση τώρα που βάλετε λευκή κουβερτούρα ή κουβερτούρα γάλακτος, θα χρειαστεί να μειώσετε περίπου 20-30 γραμμάρια την ποσότητα της κρέμα γάλακτος. Το θυμάστε αυτό? Που βάλετε άλλη σοκολάτα, όντως πρέπει να μειώσετε την κρέμα γάλακτος. Γιατί θα βγει πιο αραιό το μείγμα μας. Οπότε, όταν τα σοκολατάκια τα αφήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου, αυτό που θα γίνει είναι να μαλακώσουν πάρα πολύ και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, το αμύγδαλο μου είναι τριμμένο. Έχω βάλει στα μικροκύματα τη σοκολάτα μαζί με την κρέμα γάλακτος. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε μικροκύματα, βάζετε πάνω σε μια κατσαρόλα, χτυπάτε κανονικά και όλα θα πάνε τέλεια. Και. Τελείωσε. Αυτό που θέλω να δείτε στα μικροκύματα είναι να φουσκώσει λίγο η μεμβράνη. Σε περίπτωση που δεν φουσκώσει η μεμβράνη, σημαίνει πως δεν ζεστάθηκε το μείγμα. Οπότε τι θα κάνετε, θα βάλετε λίγο ακόμα. Βάζω άλλα 30 δευτερόλεπτα. Εξαρτάται από το φούρνο μικροκυμάτων. Σας λέω περίπου ξεκινάμε με τα 2 λεπτάκια και μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε 30 δευτερόλεπτα παραπάνω ή 30 δευτερόλεπτα λιγότερο. Εξαρτάται με το φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βάτ. Οπότε να βάλω άλλα 30 δευτερόλεπτα και αυτό που θέλω να δω είναι η μεμβράνη να είναι φουσκωμένη. Σε περίπτωση που το κάνω στο Ben Marie, τότε πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Βλέπω πότε λιώνει η σοκολάτα και ουσιαστικά την αναμαγνύω με τη ζεστή κρέμα γάλακτος και τελείωσε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, συνταγές διέτηση είπαμε πιο μετά. Για να δούμε, είναι ζεστό το μείγμα. Φούσκωσε με βράνη. Οριακά φούσκωσε. Θα μπορούσα να βάλω και λίγο ακόμα στα μικροκύματα, αλλά δεν θα το κάνω. Θα αρχίσω να κατέβω και άμα δω ότι χρειάζεται κι άλλο στα μικροκύματα, θα το βάλω. Λοιπόν. Ανακατεύω εδώ και περιμένετε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Δεν θα το πιστεύετε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Εδώ θα πάρω ένα κουτάλι και θα ανακατέψω εδώ πέρα το μείγμα μου. Σοκολάτα κρέμα. Σε περίπτωση που δεν βλέπετε στο Facebook, κάντε έτσι να φύγουν τα σχόλια και θα αρχίσετε να βλέπετε. Και εκεί πέρα που στην αρχή το μείγμα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ νερουλό, ότι είναι κομμένο, ότι κάτι λάθος έχουμε κάνει. Σιγά σιγά όλα θα αποκτούν νόημα εδώ πέρα. Θα αρχίσει να μυρίζει και το ρούμι, ή το ούζο, ή το κονιάκ, ή το ουίσκι, ή ό,τι άλλο θέλετε. Κάντε τα δικά σου σοκολατάκια. Μπορείτε να βάλετε και ένα λικέρ που σας αρέσει, τύπου αμαρέτο. Μπορείτε να βάλετε ένα κιρς. Μπορείτε να βάλετε κάτι, οτιδήποτε σας αρέσει, οτιδήποτε. Πραγματικά ρίξτε το από αλκοόλ. 2 κουταλιές σούπας όμως, όχι παραπάνω, γιατί θα νερουλώσει μετά πάρα πολύ το μείγμα. Και ουσιαστικά θα βγουν τέλεια. Επαναλαμβάνω ότι άμα χρησιμοποιήσετε άλλη σοκολάτα πλην μαύρη κουβερτούρα, εγώ το κάνω με Nestlé Dessert, εσείς βάλετε ό,τι θέλετε. Αλλά με την Nestlé Dessert είναι σίγουρα τα αποτελέσματα. Τζάμπα το αποτέλεσμα, κάναμε, αλλά δεν πειράζει. Επειδή θέλω να σας βγει η συνταγή, γι' αυτό το λέω. Σε περίπτωση που βάλετε, ας πούμε, κουβερτούρα γάλακτος ή λευκή, τότε το μείγμα σας θα βγει λίγο πιο νερουλό. Κοιτάξτε εδώ, ανακατεύουμε. Και αυτό που κάναμε εδώ πέρα είναι μία πικτή γκανάζ. Μέσα στην γκανάζ τώρα μπορούμε να προσθέσουμε ξηρό καρπό ή μπορούμε να μην βάλουμε ξηρό καρπό. Κοιτάξτε. Εγώ θα βάλω και τα αμύγδαλά μου, γιατί μου αρέσουν. Μπορείτε να βάλετε φουντούκια, μπορείτε να βάλετε φιστίκι υγιεινής, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Και έτσι όπως είναι, αυτό ήτανε. Μυρίζει και το ρούμι. Πάει στο ψυγείο μέχρι που να παγώσει. Εδώ. Και μετά από περίπου 2 με 3 ωρίτσες, το μείγμα μας έχει παγώσει. Ουσιαστικά το μείγμα για τα σοκολατάκια είναι εδώ. Αυτό είναι. Η παγωμένη γκανάζ. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, έχω λίγο σοκολάτα. Οπότε, θα δείτε αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να βγάλουμε γύρω στα 50 σοκολατάκια από εδώ. 50. Που κανονικά θα πληρώνατε δεν ξέρω πόσο. 15-20 ευρώ. Θα βγάλουμε σε ελάχιστο χρόνο και είναι το πιο εύκολο γλυκό που μπορεί να ετοιμάσει κάποιος με τα παιδιά σας, μόνοι σας, χωρίς παρέα για παρέα. Και πραγματικά γίνεται σε χρόνο ρεκόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, απ' έξω το σοκολατάκι σας μπορείτε να τα καλύψετε με ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας έλεγα σαν πρώτη φορά να μην βάλετε ξηρό καρπό, να τα δοκιμάσετε σκέτα, γιατί είναι πιο γκουρμέ. Και από εκεί και πέρα να βάζετε ξηρούς καρπούς. Ή άμα σας αρέσουν πάρα πολύ ξηρή καρπή, μπορείτε να ξεκινήσετε κατευθείαν με ξηρούς καρπούς. Εμένα μου αρέσει
τα σοκολατάκια μου να είναι πικρά. Οπότε θα καλύψω μόνο με κακάο. Εδώ. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνω το λίγο μας ένα σκαλάκι. Εδώ. Εδώ. Βγάζουμε λίγη ποσότητα με ένα κουταλάκι. Βγάλω λίγο ακόμα. Εδώ. Τόσο. Κοιτάξτε, είναι εύπλαστο. Γιατί είναι μια γιανά σφιχτή και ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κάνω μια μικρή μπαλίτσα με το χέρι. Εδώ. Και καθώς κάνω μπαλίτσα με το χέρι, άσχετα που φοράω τα γάντια, λίγη θερμοκρασία πέρασε στο μπαλάκι εδώ πέρα. Οπότε έλειωσε λίγο τη σοκολάτα απ' έξω. Οπότε τη σοκολάτα τι θα κάνει? Θα ρουφήξει κατευθείαν όποια επικάλυψη και να βάλουμε. Λοιπόν, το πρώτο σοκολατάκι μου είναι εδώ. Εδώ. Θα βγάλετε τέτοια σοκολατάκια τουλάχιστον, όπως σας είπα, 30-40, μπορεί και 50, να δω πόσο μικρά τα κάνετε. Είναι πάρα πολύ εκλεπτισμένα. Εδώ. Δείτε τα υπόλοιπα. Γίνονται σε χρόνο ρεκόρ. Το μείγμα σας το κρατάτε στο ψυγείο και κάνετε όποτε θέλετε σοκολατάκια. Και άμα έχετε λίγο έτσι το καλλιτεχνικό μέσα σας, μπορείτε να κάνετε και μία ωραία συσκευασία. Και όταν λέω ωραία συσκευασία, καταλαβαίνετε, ξέρετε, κουτάκι ωραίο, και να το πάτε δώρο. Δηλαδή, προκειμένου να κάθεστε κάθε φορά να σκέφτεστε τι μπορείτε να πάτε για γλυκό δώρο σε κάποιον. Δηλαδή, αυτή είναι η πιο εύκολη λύση. Γιατί όντως το σοκολατάκι πάντα μα πάντα το κουστάρουν όλοι. Αυτό το σοκολατάκι, άμα το φάτε με έναν εσπρέσο, άμα φτιάξετε ένα εσπρέσο και πάρετε αυτό το σοκολατάκι, θα πάθετε όλοι σοκ. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ γευστικό. Και το πιο φανταστικό είναι ότι φτιάχνετε σε χρόνο ρεκόρ. Κοιτάξτε εδώ. Έχω φτιάξει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα σταματήσω στα 6 για να σας δείξω πώς φαίνονται. Εδώ. Τα έχω βάλει μέσα στο κακάο. Απλά να κατέβω. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Νότα. Πιο γκουρμέ τρούφες δεν μπορείτε να έχετε. Είναι τρουφάκια πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ. Κοιτάξτε πόσο μείγμα έχω πάρει για 6. Τίποτα. Είναι όλο το πιάτο γεμάτο. Μόλις με 180 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 200 γραμμάρια, 280 κουβερτούρα, μπορείτε να κάνετε άπειρη ποσότητα από σοκολατάκια. Και τώρα, το πιο σημαντικό κομμάτι, πρέπει να σας μάθω πώς τρώγονται τα σοκολατάκια. Όπως βλέπετε, ακόμα δεν δοκίμασα. Γιατί οτιδήποτε περιέχει φυτικά ή ζωικά λιπαρά, όπως είναι η σοκολάτα, όπως είναι τα τυριά μας, όπως είναι τα αλαντικά μας, όπως είναι όλα αυτά τα υπέροχα υλικά, δεν τρώγονται σε θερμοκρασία ψυγείου. Δηλαδή, έφτιαξε τα σοκολατάκια, πρέπει να τα αφήσω λίγο σε θερμοκρασία δωματίου να κάτσουν μέχρι που να μαλακώσουν τα βούτυρα. Άμα το φάω παγωμένο, είναι γευστικό. Άμα το φάω σε θερμοκρασία δωματίου, είναι 100 φορές πιο γευστικό. Το μείγμα που ετοιμάσαμε, επειδή έχει κρέμα γάλακτος και σοκολάτα, δεν διατηρείται για μέρες εκτός ψυγείου. Που σημαίνει ότι πλάθουμε, αφήνουμε στην άκρη και καταναλώνουμε σε 1-2 μέρες εκτός ψυγείου. Σε περίπτωση που το έχουμε εντός ψυγείου, κρατάει τουλάχιστον 6-7 ημέρες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τα λέω και αυτά για να είμαστε εξηγημένοι, επειδή έχει κρέμα γάλακτος. Υπάρχει και άλλη τεχνική για να κάνουμε τρουφάκια, νηστίσιμα να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε νερό και μαργαρίνη. Εκείνο κρατάει για πάντα, δεν χαλάει, αλλά αυτό χαλάει. Και εκείνο δεν κρατάει για πάντα, γιατί έχει υγρασία μέσα, οπότε θα αρχίσει να χαλάει από κάποιο σημείο και μετά. Οπότε οι τρούφες τις βγάζουμε, τις πλάθουμε, τις αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου και τις τρώμε ή την ίδια ημέρα ή την επόμενη. Ποτέ δεν παίρνουμε σοκολάτα από το ψυγείο για να φάμε. Ακόμα και μια σοκολατίνα να κόψετε ένα ωραίο κομμάτι, άμα το φάτε κατευθείαν από το ψυγείο δεν έχει γεύση. Πρέπει να αφήσουμε λίγο σε θερμοκρασία δωματίου και μετά να καταναλώσουμε. Λοιπόν, φοβερή συνταγή, καταπληκτική συνταγή και την έκανα στις 7 επίτηδες, γιατί άμα ετοιμάσετε τώρα το μείγμα, που είναι ένα λεπτό για να το ετοιμάσετε, το βάζετε στο ψυγείο και 9 η ώρα με 10 που θα έχει πήξει από το ψυγείο, θα ετοιμάσετε τρουφάκια και θα φάτε. Καλή μας όρεξη. Φιλάκια πολλά, αύριο το πρωί φτιάχνουμε. Σάββατο δεν είναι. Αύριο το πρωί θα φτιάξουμε μπουγάτσα μαζί. Οπότε 10 η ώρα ραντεβού και το βράδυ δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι θα κάνω. Οπότε οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές. Πείτε μου τι να φτιάξουμε αύριο το βράδυ, να γουστάρουμε όλοι μαζί. Φιλάκια πολλά. Αυτά. Γεια σας. Τερματισμός. Τερματισμός.